Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του SBC, στην εκπομπή Πράξη, σε αυτό το κομμάτι χωρίς τον Γιάννη τον Χριστόπουλο. Πάμε τώρα να δούμε μια εταιρεία η οποία έχει προβλέψει ακόμα και τον Brexit, έχει βγάλει απ' έξω τα γκάλωπ που το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν μας τα πάνε και πολύ καλά, σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στη δική μας χώρα. Θα παρουσιάσω αυτές αμέσως τους καλεσμένους μας σε αυτό το κομμάτι της εκπομπής μας. Ο κύριος Γιάννης Ζάγουδης, υπεύθυνος στις τεχνολογίες της Polphis. Καλησπέρα σας. Ο Ανδρέας Βούρκος, Operation Chief Polphis. Καλησπέρα. Χαίρετε. Και ο κύριος Δημήτρης Παξιμάδης, μέλος του ΚΕΜΕΛ. Είχαμε ούτως ή άλλως και μια αναλυτικότατη την προηγούμενη εβδομάδα παρουσίαση του ΚΕΜΕΛ, των εθελοντών managers. Πρώην CEO της Ogilvy One, πρώην γενικός διευθυντής της BBDO Athens. Γεια σας, κύριε Παξιμάδη. Και από εμάς. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για την Polphis. Πρώτα απ' όλα, να γνωρίσουμε, να καταλάβουμε ποια είναι η εταιρεία Polphis που πραγματικά νίκησε τα γκάλωπ στην περίπτωση Brexit. Έτσι, με αυτό μας είχε κάνει εντύπωση όσοι παρακολουθούμε το ρεπορτάζ. Γιάννη, ξεκινάμε από σένα. Λοιπόν, η Polphis ουσιαστικά είναι μια εταιρεία που παρέχει online έρευνες αγοράς. Τι γίνεται, κάποιος εγγράφεται με το email του πολύ απλά στο site, επιλέγει το κοινό που τον ενδιαφέρει να τρέξει μια έρευνα, για παράδειγμα άντρες, γυναίκες στην Ελλάδα 25-34, και αμέσως μετά γράφει το ερωτηματολόγιο του. Αυτό παραδίδεται στη δικιά μας την εταιρεία και το διανέμουμε εμείς σε ένα δίκτυο πάνω από 300 εκατομμύρια χρήστες, οι οποίοι απαντάνε σε αυτή την έρευνα. Ουσιαστικά η διαφοροποίηση και το ενδιαφέρον είναι ότι εκδημοκρατικοποιούμε την έρευνα τόσο για αυτόν που τη δημιουργεί, όσο και για αυτόν που απαντάει. Δηλαδή, εσύ, οποιοδήποτε, μπορεί να απαντήσει μέσα από εφαρμογές και site τα οποία ήδη χρησιμοποιεί. Άρα, στην ουσία, Ανδρέα, αυτό που κάνει η Polphis και διαφοροποιείται, ποιο είναι ακριβώς, είναι ότι μπορεί κάποιος να έχει πιο άμεσα αποτελέσματα ή με μεγαλύτερη αξιοπιστία σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα. Μια εταιρεία που βάζει ένα ερωτηματολόγιο στην ουσία, από ό,τι κατάλαβα, θέλει να έχει και ένα σωστό αποτέλεσμα που θα προωθήσει το προϊόν της ή αυτό που σκέφτεται λίγο παραπέρα. Αυτό τι νοιάζει. Σωστά. Η πρώτη μεγάλη διαφοροποίηση είναι ότι μπορεί οποιοδήποτε πλέον να πάει στην ιστοσελίδα και να δημιουργήσει την έρευνα μόνος του. Δηλαδή, μπορεί να έχει πρόσβαση σε απαντήσεις χρηστών χωρίς να υπάρχει κάποιος ενδιάμεσα ώστε να πρέπει να ψάξει να βρει τους χρήστες κτλ. Η άλλη καινοτομία, ας πούμε, είναι στο πώς μαζεύουμε αυτές τις έρευνες, τις απαντήσεις, που τις μαζεύουμε μέσα από ιστοσελίδες ή από εφαρμογές σε κινητά. Οπότε ο καθένας μπορεί να απαντήσει από τον καναπέ του, στο μετρό, στο λεωφορείο, εκεί που ασχολείται με κάτι άλλο, διαβάζοντας ένα ιδιοσιογραφικό site ή παίζοντας ένα παιχνίδι, μπορεί να απαντήσει και μία έρευνα. Αυτή Άρα είναι και λίγο πιο χαλαρός ό,τι αφορά τις απαντήσεις, θα δώσει απαντήσεις σωστές αυτές που πραγματικά σκέφτεται. Ακριβώς. Γιατί και αυτό στις έρευνες, Γιάννη, νομίζω παίζει μεγάλο ρόλο. Έτσι. Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό το ότι δίνει μέσα από ένα gadget το οποίο το χρησιμοποιεί συνέχεια και είναι δεμένος και δεν νιώθει μια απόσταση σε σχέση με κάποιον που το ρωτάει. Και το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι ότι έχουμε και πολύ μεγαλύτερη ποικιλία ως προς το κοινό που πετυχαίνουμε. Γιατί έχουμε εφαρμογές που αφορούν νέους μέχρι site που αφορούν μεγαλύτερες ηλικίες. Άρα ξαφνικά καλύπτουμε όλο το φάσμα των ανθρώπων. Πριν πάω στον κύριο Παξιμάδη, θέλω για να το καταλάβουμε όλοι τι ακριβώς είναι η Polphis, ένα πρακτικό παράδειγμα. Δηλαδή, έστω ότι μια εταιρεία, μικρή ή μεσαία, δεν ξέρω, θέλει να βάλει ένα ερωτηματολόγιο. Τι ακριβώς μπορεί να μάθει από αυτό, απλά για να καταλάβουμε το πρακτικό κομμάτι της Polphis. Ουσιαστικά, εμείς τους δίνουμε όλη την τεχνολογία και εκείνοι μπορούν να ρωτήσουν το οτιδήποτε. Δηλαδή, μπορούν να μάθουν αν το βίντεο της διαφήμισης που ετοιμάζουν είναι ενδιαφέρον σε σχέση με ένα άλλο. Μπορούν να μάθουν αν το packaging του προϊόντος τους αρέσει στο κοινό ή όχι. Μπορούν να μάθουν οι power users τους τι προτιμήσεις έχουν, τι να φτιάξουν στην επόμενη version της υπηρεσίας τους, ας πούμε, ή του προϊόντος. Οπότε, εμείς τους δίνουμε την τεχνολογία και επαφείται πάνω σε εκείνους να ρωτήσουν, να κάνουν τις κατάλληλες ερωτήσεις για τα επόμενα βήματα της επιχείρησής τους. Από ό,τι έχω αντιληφθεί και μου το έχουν εξηγήσει και τα παιδιά, θα το πούμε και συνέχεια, από αυτή την έρευνα μπορεί τα αποτελέσματα να είναι πολλαπλά. Δεν είναι μόνο ένα συμπέρασμα. Μπορεί κάποιος να συνδυάσει η στοιχεία. Θέλω όμως να πάω στον κύριο Παξιμάδη πρώτα. Εσείς ως άνθρωπος ο οποίος την τέχνη του marketing την ξέρετε πάρα πολύ καλά. Μάλιστα. Και μέσα από το ΚΕΜΕΛ, τους εθελοντές managers, αλλά και μέσα από τη δική σας την εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια στα οποία δραστηριοποιήσετε. Είναι μια εταιρεία που πραγματικά μας έχει κάνει εντύπωση. Πραγματικά μας έχει εντυπωσιάσει, όχι μόνο για την πορεία που έκανε, και είναι μια από τις startup που αυτή τη στιγμή, θα έλεγα, βιώνει αυτό που θα ήθελαν να βιώσουν όλες οι άλλες startup. Γιατί πραγματικά είναι επιτυχημένη, θα το δούμε στη συνέχεια. Αλλά κυρίως για να έρθουμε σε αυτά που λέγαμε και στην περασμένη εκπομπή μας, ότι οι startup πρέπει να έχουν έναν τρόπο να, κατά κάποιο τρόπο, να επιβεβαιώνουν τις παραδοχές που κάνουν. Και να το επιβεβαιώνουν αυτό από την πλευρά του καταναλωτή, του πελάτη πλέον. Και είναι ο καλύτερος πραγματικά τρόπος για να συμβεί αυτό. Αυτού του είδους η έρευνα
που κάνουν και όπως την κάνουν είναι η σύγχρονη έκφραση της έρευνας προκειμένου μία startup να μπορεί να αξιολογήσει τις παραδοχές που κάνει, να κάνει το pivoting που λέγεται πολλές φορές, αλλαγή δηλαδή κατεύθυνση αν χρειαστεί κάποια στιγμή κλπ. Είναι δηλαδή ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για μια εταιρεία. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο γιατί την βοηθάει ειδικά μια startup να βεβαιωθεί ότι χρησιμοποιεί το σωστό επιχειρηματικό μοντέλο. Και όπως αλλάζει στη διάρκεια εξέλιξής της το επιχειρηματικό μοντέλο, κάθε φορά τη βοηθάει να το βελτιώσει. Άρα λοιπόν, να έρθω λίγο τώρα στα παιδιά. Αυτό που είπα πριν, που μου το εξηγήσετε και εσείς πριν μου έδωσε στο στούντιο, είναι ότι από μία έρευνα, όποιος την κάνει από το ερωτηματολόγιο, μπορεί να συνδυάσει τις απαντήσεις ή τις ερωτήσεις και να βγάλει και διαφορετικό συμπέρασμα. Ακριβώς. Ουσιαστικά μπορεί να δεις για το κάθε segment πώς ακριβώς τι προτιμήσεις έχεις σε σχέση με τις ερωτήσεις σου. Δηλαδή να πας να πεις τι διαφορές έχουν οι άντρες με τις γυναίκες. Η ηλικιακή ομάδα επίσης. Να αλλάξεις. Ναι. Και αυτό μπορεί να γίνει και με τη χώρα. Αναλόγως του τι κοινό έχει στοχεύσει, μπορείς στα αποτελέσματα να το ξεχωρίσεις αυτό το κοινό και να δεις το συγκεκριμένο segment, ας πούμε, τι ακριβώς πιστεύει για αυτό το πράγμα. Και να δεις τη στάση της αγοράς. Να το γίνουμε λίγο πιο πρακτική. Δηλαδή, κάποια μικρομεσαία επιχείρηση, διότι και μικρομεσαίες επιχειρήσεις πραγματοποιούν έρευνες μέσω της υπόλοιπης. Μία λοιπόν μικρομεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα μπορεί να πει ότι εγώ θέλω να δραστηριοποιούμε στην Αττική. Μπορώ να βάλω αυστηρά Αττική, το νομό Αττικής, ή Θεσσαλονίκης ή οτιδήποτε άλλο. Και αυτό ακριβώς είναι και η δύναμη της πλατφόρμας. Ουσιαστικά η πλατφόρμα σου δίνει τη δυνατότητα να πάρεις τον παλμό της αγοράς με συγκεκριμένη στόχευση. Και επειδή έχουμε τόσο μεγάλο πρόσβαση, τόσο μεγάλη πρόσβαση σε κόσμο, μπορούμε να στοχεύσουμε σε επίπεδο πόλη, σε επίπεδο ηλικιακού γκρουπ, σε διάφορες επιλογές πλατφόρμας. Υπάρχουν διαφορετικές επιλογές. Μπορεί να το κάνουμε από την Ελλάδα, π.χ. ένας που λέει θέλει να δραστηριοποιηθεί σε μια αγορά του εξωτερικού. Μπορεί και αυτό να το επιλέξει, δηλαδή να δει τι γίνεται, για παράδειγμα, στην Ιταλία που δεν έχει ιδέα τι συμβαίνει εκεί, στο δικό τομέα, και μέσα από το ερωτηματολόγιο, Γιάννη, να βγάλει συμπεράσματα. Ακριβώς, και επειδή αναφέραμε πριν τη startup, εμείς ουσιαστικά το χρησιμοποιούμε και εμείς οι ίδιοι την υπηρεσία μας για να μάθουμε αποτελέσματα. Δηλαδή, βγάζουμε ένα βίντεο, μια διαφήμιση. Πάμε και κάνουμε έρευνα με τη δικιά μας την υπηρεσία και βλέπουμε πώς αντιδρούν οι χρήστες. Καταλαβαίνουν αυτό που πουλάμε και τι προτιμήσεις έχουν. Πώς προκύπτει το κοινό το οποίο έχετε και απαντά στα ερωτηματολόγια αυτά. Ωραία, εμείς συνεργαζόμαστε κυρίως με εφαρμογές σε smartphones, αλλά επίσης και με ιστοσελίδες. Και το τι δείχνουμε ουσιαστικά δουλεύει ακριβώς με το ίδιο μοντέλο της διαφήμισης. Όπως π.χ. σε διάφορα apps μπορείς να δεις ένα μπανεράκι, ένα pop-up που βγαίνει με μια διαφήμιση. Εμείς συνεργαζόμαστε με τον ιδιοκτήτη της εφαρμογής, ο οποίος δείχνει το ερωτηματολόγιο αντί μια διαφήμιση στους χρήστες του. Οπότε ο άλλος μπορεί να διαβάζει τις ειδήσεις, μπορεί να παίζει το παιχνίδι, ξαφνικά εμφανίζεται μια έρευνα και ο χρήστης αποφασίζει στο δικό του χρόνο αν θέλει να συμμετέχει. Εμείς δουλεύουμε σαν συνεργασία με τους ιδιοκτήτες εφαρμογών και ιστοσελίδων σε ένα μοντέλο στο οποίο για κάθε έρευνα ολοκληρωμένη, η οποία γίνεται μέσα από αυτές τις εφαρμογές, δίνουμε ένα μερίδιο των κερδών που παίρνουμε στον ιδιοκτήτη της εφαρμογής. Για να έχει και αυτός ένα κίνητο να βάλει τα ερωτηματολόγια στο site. Και να προσθέσω εκεί κάτι. Κατά καιρούς κάνουμε πολύ ενδιαφέρουσες έρευνες. Ρωτάμε για ποιο λόγο απαντάνε και αν προτιμούν τις έρευνες σε σχέση με τις διαφημίσεις. Και βλέπουμε ότι οι ίδιοι οι χρήστες τις προτιμούν γιατί είναι κάτι πιο ενδιαφέρον, που δίνουν τη γνώμη τους και βλέπουν ότι είναι κάτι το οποίο μετράει. Το οποίο και εμείς δεν το ξέρουμε. Κατευθύνεται εσείς στις επιχειρήσεις τα ερωτήματα που θα θέσουν στο ερωτηματολόγιο αυτό. Ή δίνουν. Αντρέα, ναι, εσύ. Ή σας δίνουν έτοιμες ερωτήσεις όπως τις πιστεύουν αυτοί. Εσείς έχετε δηλαδή κάποιο συμβουλευτικό ρόλο σε αυτό? Κυρίως οι εταιρείες έχουν υπόψη ακριβώς τι θέλουν να ρωτήσουν. Εμείς τους βοηθούμε στο να γίνει πιο σωστή μορφοποίηση λόγω του ότι τις προβάλλουμε κυρίως σε κινητά. Οπότε τους βοηθούμε στο να το αναπροσαρμόσουν το ερωτηματολόγιο, αλλά συνήθως ο πελάτης έχει από πριν στο μυαλό του τι ακριβώς θέλει να μάθει. Το βοηθάμε στο πώς να το θέσει σωστά μέσα στην πλατφόρμα. Κύριε Παξιμάδη, πόσο σημαντικό μπορεί να είναι αυτό? Δηλαδή, μέσω το διαδίκτυο πλέον είναι ένα μεγάλο εργαλείο για μια επιχείρηση. Και για την τέχνη του marketing στην ουσία. Ακριβώς. Γιατί πλέον αυτά που συμβαίνουν σήμερα στην αγορά είναι τα ίδια που συνέβαινουν στρατηγικά από πλευράς marketing τη δεκαετία του 80 και 90. Απλά τότε φτιάχναμε βάσεις δεδομένων. Τώρα, ακόμα και εξόριξη διευθύνσεων μπορεί να κάνεις μέσα από το ίντερνετ, να βρεις δυνητικούς πελάτες, να μελετήσεις τις συνήθειές τους ή και στο κομμάτι business to business που λέμε, το εμπορικό κομμάτι, να βρεις ποιοι είναι οι υπεύθυνοι σε μια αγορά, να τους εντοπίσεις και να κάνεις έρευνα σε αυτούς. Δηλαδή έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Πώς προέκυψε το να
νικήσετε τον Γκάλοπ και να προβλέψετε αυτό που έγινε στη Βρετανία. Είναι... Γιατί από εκεί μας έκανε, τουλάχιστον εμείς που παρακολουθούμε και το ρεπορτάζ, μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Είναι πολλοί παράγοντες. Ένας από τους πιο σημαντικούς είναι το λεγόμενο non-response. Δηλαδή, οι εταιρείες πλέον με τους παραδοσιακούς τρόπους δεν βρίσκουν όλα τα ηλικιακά group να απαντήσουν. Εμείς, έχοντας από εφαρμογές για νέους μέχρι site για μεγαλύτερες ηλικίες, ουσιαστικά έχουμε όλο το κοινό και έχουμε και άτομα που δεν θα απαντούσαν παραδοσιακά σε έρευνες. Και βλέπουμε αυτή την ώρα και κομμάτια από την ιστοσελίδα σας, που έτσι μας βάζουν λίγο στο κλίμα. Το νούμερο αυτό τι είναι που βλέπουμε? 357 εκατομμύρια. Είναι οι χρήστες που έχουμε πρόσβαση και αυτό μεγαλώνει σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή, όταν κάποιος χρήστης ανοίγει την εφαρμογή και ξαφνικά μπορεί να δει ένα ερωτηματολόγιο, αυτός ο χρήστης είναι ένας χρήστης που έχουμε πρόσβαση. Και αυτό το νούμερο αυτό αντικαταστήκε. 357 εκατομμύρια, κάτι που ανέβαινε συνεχώς, είναι οι χρήστες που έχετε αυτή την ώρα και απαντούν σε όλο τον κόσμο σε ερωτηματολόγια. Που έχουν απαντήσει. Ή που έχουν απαντήσει. Και που είναι τεράστιο αριθμό. Δηλαδή, είναι τεράστιο αριθμό και που μπορούμε δυνητικά να το βλέπουμε στο χάρτη σε πραγματικό χρόνο. Χρήστες που δυνητικά μπορούν να λάβουν ένα ερωτηματολόγιο από εμάς και να πάρουμε την άποψή τους για κάποιο πελάτη. Άρα βλέπουμε κυρίως Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες και βλέπω και Ασία. Ναι, και κυρίως αυτό παίζει ρόλο με το time zone. Δηλαδή, όσο πηγαίνει περισσότερο προς απόγευμα σε εμάς, θα ξημερώνει στην Αμερική και θα γίνουν περισσότερα τα κόκκινα που θα βλέπουν στο χάρτη στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Άρα λοιπόν αυτά τα κόκκινα είναι χρήστες. Χρήστες της Πόλφης μιλάμε τώρα που, για τα ερωτηματολόγια. Πραγματικά γιατί μας εκπλήσει ο αριθμός, γιατί είναι μια ελληνική startup εταιρεία, κύριε Παξιμάδη. Ακριβώς. Που προχωρά και μόνο τα νούμερα μας εντυπωσιάζουν. Ναι, για να πω ένα παράδειγμα, επειδή χρησιμοποιήσαμε και εμείς την έρευνα, κάναμε μια μελέτη για τη δυνατότητα να βοηθήσει η χώρα να έρχονται στην Ελλάδα βορειοευρωπαίοι σε retirement communities, δηλαδή σε συνταξιούχων, ομάδες συνταξιούχων να περνάνε την υπόλοιπη ζωή τους στην Ελλάδα. Και κάναμε μια έρευνα για να δούμε τους παράγοντες που επιδρούν και πήγαμε σε 10 χώρες, σε κάθε χώρα ξεχωριστά, επιλέξαμε από πριν τους δυνητικούς πελάτες και κάναμε ερωτήσεις σχετικά με τους παράγοντες που επιδρούν στην επιλογή κάποιας χώρας. Και είδαμε μάλιστα ότι η Ελλάδα είναι σε πολύ καλή θέση, κάτι που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε. Αλλά δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί. Δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί όπως πολλά πράγματα. Όπως πολλά πράγματα. Λοιπόν, τι θα πρέπει να κάνει κάποιος, μια μικρομεσαία επιχείρηση, από σένα, Αντρέα, να ξεκινήσω. Επιμένουμε σε μικρομεσαία επιχειρήσεις, γιατί αυτές είναι η κοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Οι πιο μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να βρουν το δικό τους δρόμο με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Οι οικογενειακές, παύλα, μικρομεσαίες. Έχουν πολλά στρεβλά. Τι θα πρέπει να κάνει κάποιος για να βάλει ένα ερωτηματολόγιο? Πρακτικά δηλαδή θα πρέπει να κάνει κάποια εγγραφή, υπάρχει κάποιο κόστος και σε πόσο χρόνο μπορεί να έχει ένα αποτέλεσμα? Ωραία, είναι πολύ απλή η διαδικασία. Θα πάει ο πελάτης στην ιστοσελίδα μας, θα κάνει μια εγγραφή απλά με το email του και μετά θα δημιουργήσει ένα ερωτηματολόγιο, θα επιλέξει ποια άτομα θέλει να στοχεύσει, π.χ. οι γυναίκες στην Ελλάδα πάνω από 35 χρονών. Μετά στη συνέχεια θα βάλει το ερωτηματολόγιο του μόνος του μέσα στην ιστοσελίδα. Υπάρχει το εργαλείο έτοιμο του προσφέρει τη δυνατότητα. Και στο τελευταίο βήμα ουσιαστικά θα πληρώσει και μετά θα περιμένει να ξεκινήσει να παίρνει τα αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο. Αυτό είναι που βλέπουμε τώρα, είναι κάποιο κομμάτι, το αρχικό στην ουσία, που θα αντιμετωπίσει όποιος μπει στην ιστοσελίδα. Ναι, ακριβώς αυτό είναι στην ιστοσελίδα του τι θα δει ακριβώς όταν θα ξεκινήσει να βάζει το ερωτηματολόγιο. Και όταν αυτός πληρώσει, εμείς ξεκινάμε την τιμολόγηση από ένα δολάριο ανα ολοκληρωμένο ερωτηματολόγιο. Οπότε, π.χ., άμα θέλει 200 απαντήσεις, 200 ολοκληρωμένα ερωτηματολόγια, θα πληρώσει $200. Και αυτό αλλάζει αναλόγως τη στόχευση που θα κάνει στο ερωτηματολόγιο. Ένα αποτέλεσμα ασφαλείας, πόσους χρήστες, πόσες απαντήσεις θα πρέπει να έχει, ενώ ασφαλείς να βγάλει ένα συμπέρασμα το οποίο να θεωρείται ιδιαίτερα αξιόπιστο. Είναι υποκειμενικό αυτό? Αυτό έχει να κάνει κυρίως με στατιστική και το δείγμα που έχεις πάρει. Σε κάθε περίπτωση είναι διαφορετικό. Εμείς έχουμε κυρίως συμβουλευτικό χαρακτήρα. Βλέποντας αναλόγως το πόσα ολοκληρωμένα ψάχνει ο πελάτης, μπορεί να το συμβουλεύσουμε αν πρέπει να μειώσει ή να αυξήσει το δείγμα βάσει του τι θέλει να στοχεύσει. Υπάρχουν δηλαδή κάποιοι που ξεκινάνε από ένα μικρό ποσοστό απαντήσεων που θέλουν. Δηλαδή, υπάρχει μίνιμουμ πρώτα απ' όλα? Υπάρχει ένα μίνιμουμ των 100 απαντήσεων για να έχει κάποιο νόημα. Και από εκεί και πέρα, κάποιοι πελάτες που ίσως έχουν κάποιο συγκεκριμένο προϋπολογισμό ξεκινάνε από τις 100. Εφόσον δουν ότι δεν φαίνονται πολλές διαφοροποιήσεις, μπορεί να πάρουν περισσότερες απαντήσεις για να σιγουρεύσουν ουσιαστικά την δειγματοληπτική αξία της έρευνας. Άρα, αν το πάμε αναλογικά, είναι $1 για κάθε απάντηση. Για κάθε ολοκληρωμένο ερωτηματολόγιο. Ένα ερωτηματολόγιο μπορεί να έχει 17 ερωτήσεις, ας πούμε.
Μάλιστα. Απλά για να καταλάβουμε λίγο και το μέγεθος, το κόστος δηλαδή, ναι, που θα πρέπει να έχει κάποιος κύριε Παξιμάνη. Γιατί μπορεί να έχει ένα φίλτρο μέσα και να κόβει κάποιους. Δηλαδή αυτή η έρευνα που κάναμε στην Ευρώπη να ρωτήσει πρώτα, έχετε πάει ποτέ στην Ελλάδα? Και να αποφασίσουμε ότι η έρευνα θα πάει μόνο σε αυτούς που έχουν εμπειρία από Ελλάδα, παραδείγματος χάρη. Μπορεί να κάνει συνδυασμού πολλού. Ναι, είναι αυτό, πάρα αυτό είναι πολύ σημαντικό η στόχευση. Εμείς θα δίνουμε όλα αυτά τα στοιχεία, δημογραφικές πληροφορίες, από το αν έχει κάποιο παιδιά που δουλεύει. Και φυσικά υπάρχει και μια custom ερώτηση που μπορεί να βάλεις και να ρωτήσεις εσύ συγκεκριμένα τι θες και να περάσουν στην έρευνα μόνο οι χρήστες που θες εσύ. Ας πούμε, άτομα που κάνουν ιστιοπλοεία. Υπάρχουν συνηθισμένα, γιατί η κάθε επιχείρηση, ο κάθε ένας θέλει κάτι διαφορετικό να ρωτήσει. Αλλά υπάρχουν κάποιοι τομείς που υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, δηλαδή που κάποιος εστιάζει, που είναι το συνηθέστερο, να το πω διαφορετικά, από αυτά που έχετε αντιμετωπίσει? Ουσιαστικά, ναι, εξαρτάται από τον τομέα που δραστηριοποιείται η ίδια η εταιρεία. Δηλαδή, startups, ας πούμε, ενδιαφέρονται πάρα πολύ να κάνουν ένα validation της ιδέας τους. Και αν υπάρχει το market need, που είναι και ένας πολύ σημαντικός λόγος, ας πούμε, που αποτυχάνουν, όπως συζητάμε και με τον Δημήτρη, οι εταιρείες. Απ' την άλλη, έχουμε agencies που θέλουν να τεστάρουν για πελάτες τους από διαφημιστικά πακέτα μέχρι το προϊόν, πώς το προσλαμβάνει ο κόσμος. Και φυσικά και μεγάλες εταιρείες, όπου εκεί οι ανάγκες αλλάζουν. Επειδή μίλησε ο Γιάννης για πακέτα, ορισμένες εταιρείες μπορούν, κάνοντας μία έρευνα η οποία διερευνά στους καταναλωτές ποιος γνωρίζει, με βοηθούμενη και αβοήθητη γνώση, ποιος έχει δοκιμάσει, ποιος έχει χρησιμοποιήσει και ποιο προϊόν χρησιμοποίησε τελευταία φορά, να το αναλύσει αυτό δημογραφικά και να δει ποιες εταιρείες έχουν πρόβλημα. Γιατί ο κόσμος δοκίμασε, αλλά δεν. Ποιες έχουν μεγάλο ποσοστό αποδοχής προς δοκιμή, άρα είναι εταιρείες που θα πάνε καλύτερα. Και να κάνεις τέτοιο και πραγματικά να σε κατευθύνουν. Εμείς όλη αυτή την έρευνα την προτείνουμε πολλές φορές σε startups και έχουμε κάνει πολλές με την Polfis, γιατί η σχέση μας είναι όχι μόνο με την Polfis σαν startup, αλλά και με τις άλλες startup που συνεργαζόμαστε. Κάτι αντίστοιχο υπάρχει στο εξωτερικό? Υπάρχουν αντίστοιχες υπηρεσίες, αλλά δεν έχουν την πρόσβαση στο κοινό που έχουμε εμείς, που αυτή είναι και η διαφοροποίηση. Και μια μεγάλη διαφοροποίηση που πρέπει να επισημάνουμε είναι ο χρόνος που μπορούν να μαζευτούν οι απαντήσεις. Δηλαδή, π.χ. στην Αμερική, μπορεί σε μερικές ώρες να μαζέψουμε για μια έρευνα 1.000 ολοκληρωμένα ερωτηματολόγια, το οποίο είναι μια μεγάλη διαφοροποίηση στο τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον χώρο των ερευνών αγοράς. Και αυτό γίνεται λόγω του μεγάλου κοινού που έχουμε πρόσβαση. Που στην Ευρώπη αλλάζει δηλαδή? Είναι άλλος ο χρόνος που μπορεί να χρειαστεί? Αυτό εξετάζεται βασικά κυρίως από τη στόχευση που έχει κάνει ο καθένας στο ερωτηματολόγιο. Απλά στην Αμερική έχουμε πάρα πολύ μεγάλο κοινό. Έχουμε και στην Ευρώπη και σε πάρα πολλές περιοχές σε όλο τον κόσμο. Και αναλόγως του τι πρόσβαση έχουμε, αυτό το πόσο χρόνο θα πάρει το ολοκληρωμένο εξετάζεται από την πρόσβαση που έχουμε. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα? Στην Ελλάδα έχουμε μεγάλη πρόσβαση. Π.χ. για ένα ερωτηματολόγιο 500 απαντήσεων μπορεί να το μαζέψουμε σε 2 μέρες, μπορεί και μία. Άρα είναι σχετικά άμεσο δηλαδή και στη χώρα μας? Ναι, είναι πολύ άμεσο. Είναι πολύ άμεσο. Κάποιος θα έλεγε, εντάξει, εφόσον στην Αμερική μπορεί να γίνει με τη δίσδυση που έχετε, μπορεί να γίνει σε μια μέρα, στην Ελλάδα μπορεί να θέλει μια 2 εβδομάδες. Αλλά... Όχι, έχουμε πολύ καλή πρόσβαση στην Ελλάδα. Είναι ίσως η τρίτη πιο μεγάλη χώρα που έχουμε σε πρόσβαση. Παίζει ρόλο ότι ξεκινήσατε από εδώ, ή έχουμε κι εμείς, αρχίζουμε και έχουμε ένα διαφορετικό στο μυαλό μας, λίγο ένα κλίμα ότι μπορούμε μέσω της τεχνολογίας να απαντήσουμε? Υπάρχει κυρίως στο πιο νεανικό κοινό αυτή η νοοτροπία. Μέσω τηλεφώνου, μέσω εφαρμογών. Ναι. Απλά εμείς, επειδή ξεκινήσαμε και από εδώ, μας έμαθε ο κόσμος εδώ πέρα, ήταν πιο εύκολο να επεκταθούμε, ειδικά στα αρχικά βήματα. Και αυτός είναι και ο κύριος λόγος που έχουμε την πρόσβαση που έχουμε αυτή τη στιγμή. Είναι σημαντικό πάντως, κύριε Παξιμάνη. Βέβαια, πάρα πολύ σημαντικό. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα της Polfis? Ουσιαστικά ήταν μια ανάγκη δική μας που είχαμε εφαρμογές να πάρουμε feedback για την επόμενη έκδοση της εφαρμογής μας και σε κάποια στιγμή είπαμε γιατί να μην μπορεί οποιοδήποτε να ρωτήσει κάθε άτομο εκεί έξω και να πάρει πίσω μια γνώμη. Και έτσι έγινε ουσιαστικά ένα κατά κάποιο τρόπο pivot σε εταιρεία έρευνων αγοράς. Ναι, διότι το να αρχίζεις και να συνδυάζεις τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις, δηλαδή μπορεί να κλικάρεις πάνω σε άλλη ηλικιακή ομάδα και να σου κάνει τελικά ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Αυτή η ιδέα πώς δημιουργήθηκε? Διότι δεν είναι το συνηθισμένο από ό,τι είδαμε. Ένα ερωτηματολόγιο, βγάζω ένα συμπέρασμα, μπορώ να συνδυάσω ανάλογα το που θέλω να κατευθυνθώ κι εγώ ή τουλάχιστον να δώσω κι άλλες διεξόδους στο ερωτηματολόγιο μου. Αυτό πώς σας ήρθε σαν ιδέα? Εδώ να πω ότι σχεδόν όλες οι ποσοτικές έρευνες σου δίνουν τη δυνατότητα να παίξεις μετά και να κάνεις διάφορους συνδυασμούς. Απλώς σε καμία περίπτωση σε άλλες εταιρείες δεν είναι τόσο εύκολο να το κάνεις. Γιατί είναι σαν να ανάβουν λαμπάκια
στις δημογραφικές ομάδες και ξαφνικά ανάβεις το λαμπάκι της δημογραφικής ομάδας 15-18 και βλέπεις όλη την έρευνα μόνο για αυτή την ηλικία. Μετά πας στο φύλλο όλη την έρευνα για αυτή την ηλικία. Αυτή είναι η διαφοροποίηση. Στη δική μας η περίπτωση ουσιαστικά μας κατεύθυνε και ο μεγάλος όγκος των δεδομένων που είχαμε. Ξαφνικά είδαμε ότι μπορούσαμε να τραβάμε πάρα πολλά δεδομένα και να βλέπουμε πληροφορίες για τους χρήστες, ούτε και αυτοί δεν γνωρίζουν. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε ότι κάποιος, ας πούμε, ασχολείται με τον αθλητισμό, κάποιος άλλος ταξιδεύει συχνά. Οπότε ο ίδιος ο όγκος των πληροφοριών μας οδήγησε στο να εξελίσσουμε την πλατφόρμα. Μας τραβούσε κατά κάποιο τρόπο από μόνο του. Αυτό υπήρχε γενικά έξω. Απλά εμείς, χτίζοντας μια τεχνολογική πλατφόρμα, το δώσαμε σαν πιο εύκολα προσβάσιμο, ώστε κάποιος να το πετυχαίνει με απλά κλικς που είπαμε προηγουμένως. Δηλαδή ήταν κάτι που υπήρχε. Δεν είναι απλά το δώσαμε τεχνολογικά εύκολο. Προφανώς είχατε και την υποδομή να το κάνετε αυτό, έτσι. Είναι ότι τις γνώσεις κινήσεις στον χώρο της τεχνολογίας. Μηχανική όλη, ναι. Άρα εντάξει. Τουλάχιστον υπήρχε η βάση. Ναι. Είναι και αυτό ένα ζήτημα, γιατί πολλοί μπορεί να έχουν μια ιδέα, αλλά να μην ξέρουν πώς να την αναπτύξουν. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Το βασικό αυτό που ρωτούν πλέον σε όλες τις εταιρείες και τις startups κυρίως, χρηματοδότηση. Πόσο εύκολα μπορεί να προκύψει με χρηματοδότηση και αν σας έχει έρθει σε ποιο βάθος χρόνου ήρθε, δηλαδή από τα χρόνια της λειτουργίας σας. Εμείς έχουμε πάρει σε διάφορους λίγους χρηματοδότηση. Αυτό έγινε σταδιακά, στην αρχή με πιο μικρές χρηματοδότησεις και μετά σε πιο μεγάλο βαθμό. Αυτό έρχεται σιγά σιγά στο όσο εξελίσσεται η εταιρεία. Πρώτα απ' όλα πρέπει να αποδείξεις ότι υπάρχει ανάγκη στην αγορά για αυτό το πράγμα. Μπορεί κάποιος να πληρώνει για αυτό το πράγμα που κάνεις, ώστε να υπάρχουν έσοδα. Και αναλόγως της προοπτικής που υπάρχει η εταιρεία, μπορείς να έχεις πρόσβαση σε κεφάλαια. Τουλάχιστον αυτό είδαμε εμείς στην πορεία. Απλά πρέπει αυτό το πράγμα που έχεις να μεγαλώνει και να δείχνει ότι υπάρχει προοπτική και εξέλιξη. Και στην ουσία η χρηματοδότηση πηγαίνει για την ανάπτυξη εταιρείας, έτσι. Ναι, για να μεγαλώσει η ομάδα και τα λοιπά, να μπορείς να στήσεις τα γραφεία, σωστές υποδομές, σωστά τεχνολογικά εργαλεία ή όλα αυτά, χρειάζεται να χτίσεις μια μεγάλη ομάδα. Και αυτό κάνουμε εμείς, αναπτύσσουμε την εταιρεία σιγά σιγά, ώστε να μεγαλώνει και να εξελίσσει. Γιατί κύριε Παξιμάδη, αυτό δεν ισχύει από όλες τις πλευρές. Όχι, το να επενδύσεις στην ουσία τη χρηματοδότηση που παίρνεις. Από τη χρηματοδότηση που παίρνεις, το να πάει να επενδύσεις και να συνεχίσεις για να πάρεις την επόμενη χρηματοδότηση και να αναπτύξεις την εταιρεία σου. Το βλέπουμε από όλους. Ναι, αυτό είναι και. Το σωστό, έτσι πρέπει να. Αφού παίρνεις τη χρηματοδότηση, να την επενδύσεις πάλι στην εταιρεία. Αυτό που μου κάνει βέβαια εντύπωση, όχι εντύπωση, έτσι είναι συνήθως στο εξωτερικό. Πολλές startup θεωρούν τον εαυτό τους startup τα πρώτα 3-4 χρόνια, σιγά σιγά και αναπτύσσονται. Και θα ήθελα να ρωτήσω τους φίλους μας κατά πόσον οι ίδιοι αισθάνονται ως startup ή μια ολοκληρωμένη εταιρεία. Εγώ νομίζω ότι είμαστε ακόμα startup. Συνέχεια καινοτομούμε και νιώθουμε σαν να είναι η αρχή και πάντα δοκιμάζουμε νέα πράγματα. Και νομίζω ότι ακόμα είμαστε στα 3-4 χρόνια. Έχουμε ακόμα, ελπίζω, 2 χρόνια να τη λιτώνουμε ως startup. Γιατί πολλά παιδιά στην Ελλάδα έχουν τη λάθος αντίληψη ότι έχουν μια ιδέα, θα ξεκινήσουν μια startup, θα ξεκινήσουν την εταιρεία αμέσως και σε 3-6 μήνες θα έχουν και τη χρηματοδότηση και φύγανε. Θέλει υπομονή, θέλει πολλή δουλειά και δεν είναι εύκολο. Αλλά είναι σε ικανοποιεί. Επόμενη στόχη για την Πόλφις. Πρώτα απ' όλα, να το ρωτήσω διαφορετικά και μετά μου απαντάτε σε αυτό. Γραφεία που υπάρχουν της Πόλφις. Έχουμε γραφεία και στη Νέα Υόρκη και στην Ελλάδα. Το R&D και γενικά η έρευνα που κάνουμε στα τεχνολογική πλευρά της εταιρείας γίνεται στην Ελλάδα, όπου και ως έχουμε μηχανικούς. Και έχουμε και γραφεία στη Νέα Υόρκη, όπου είναι το marketing και το business development. Άρα, επόμενη στόχη είναι να αναπτυχθείτε και σε άλλες αγορές. Ναι, ουσιαστικά. Υπάρχουν κάποιες που δεν είχαν αναπτυχθεί. Γενικά, αυτή τη στιγμή είχαμε κάνει αρχικά focus σε αγγλόφωνες χώρες και σιγά σιγά κινηθήκαμε προς άλλες αγορές, ισπανόφωνες κτλ. Ο σκοπός είναι να μπορούμε να επενδύσουμε σε διάφορες αγορές, σε άλλες γλώσσες, σε άλλες κουλτούρες και να διεθνοποιήσουμε περισσότερο την πλατφόρμα. Είναι εύκολο αυτό. Να γίνει δηλαδή όταν φεύγεις από την αγγλική γλώσσα και πας σε άλλες γλώσσες. Και ενδεχομένως στις άλλες κουλτούρες. Ναι, αυτό με την κουλτούρα κυρίως είναι το πιο δύσκολο. Στο πώς θα καταφέρεις να μπεις σωστά στην αγορά είναι πολύ δύσκολο. Υπάρχει πολύ μεγάλη τριβή ώστε να καταφέρεις να το πετύχεις. Είναι πρόκληση για μας και είναι μέσα στους επόμενους στόχους. Καλή επιτυχία. Και είναι πρόκληση γιατί οι μεγάλοι πελάτες, οι πολυεθνικές, θα θέλουν με την ίδια εταιρεία να κάνουν την ίδια έρευνα παντού. Και στη γλώσσα τους. Οπότε εκεί θα είναι πολύ σημαντικό. Οι πολυεθνικές έχουν δραστηριοποιηθεί σε πάρα πολλές αγορές. Είτε είναι η Αφρική, είτε είναι η Ασία, είτε είναι η Ευρώπη, είτε είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, παντού. Mm-hmm. Λοιπόν, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Καλή συνέχεια και σε Μαγιάννη και σε Ανδρέα. Κύριε Παξιμάδη, και σας σας ευχαριστήσω που είστε σήμερα μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Εμείς πάμε σε ένα διάλειμμα, επιστρέφουμε και πάλι.